Όχι κύριε Καγκάμα. Θα γίνεται έτσι. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαδημητρίου. Όχι, θα γίνει όπως το έχετε ορίσει στο νέο κανονισμό. Στο νέο κανονισμό λοιπόν, προημερήσιας διάταξης κύριε Ραγούλο, προημερήσιας διάταξης, σαφέστατος ο κανονισμός, λέει, ρωτάτε, απαντάει. Τεχνολογία στο πρώην ελίσια δεν υπάρχει. Τον κύριο Καπόγια, που το λόγο έχει ο κύριο Νικολάου που τον αφαίρεσα. Έτσι. Αυτό μάλιστα. Εγώ σα κάνω χάρη απλά για να μην εκπέμπετε. Για να μην θεωρείτε τον εαυτό σα αντικειμένο. Λοιπόν, να μην θεωρείτε τον εαυτό σα αντικειμένο. Απλά είναι σαφέστατο. Είναι σαφέστατο. Και ο χαρισμός και ο κανονισμό είναι σαφέστατο. Και ο κανονισμός που θα έχουμε να ψηφίσουμε είναι σαφέστατος. Πρώην ελίσια διάταξης γίνονται ερωτήσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τσαμούλο, μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Μην δημιουργείτε εντυπώσεις σε μένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πρώην ελίσια διάταξης στα θέματα τα οποία καταλήγετε, έχετε το δικαίωμα, δεν σας έχω αφαιρέσει ποτέ το λόγο. Έχετε κάνει όσες ερωτήσεις θέλετε κύριε Τσαμούλο. Αλλά απαντάει η διοίκηση, τελειώνει το θέμα. Διακόψεις και εκεί παρανομής και σε αυτό παρανομής και αυτό ο νέος κανονισμός που ορίζεις ο ίδιος παρανομής. Δεν θα κάνουμε εδώ πέρα ό,τι θέλουμε, ούτε μαγαζί σου είναι τάσο μου, με συγχωρείς. Ήρθαμε και σεβαστήκαμε δύο φορές την πρόσκλησή σου και κάτσαμε κάτω και γράψαμε πέντε πράγματα. Αν δεν θα τα τηρείς, πες εδώ κουστάρω. Αυτά δηλαδή δεν κάνα πιο ζηλίκια. Μαζεύτε τώρα, παιδιά. Δημαρχικά με κάτι. Ο ίδιος το πρότεινε να δευτερολογεί αυτός που εισηγείται. Ο ίδιος. Μίλα ρε Καπόγιαννη. Μίλα. Μην μας τρελάρετε εδώ μέσα. Ό,τι θέλει ο πρόεδρος κάνουμε, αλλά δεν αυθαιρετεί. Δεν θα αυθαιρετεί. Δεν θα πλάει κανένα, θα αγγίσει μου. Έτσι, αυθαιρετούμε όλοι πια. Έχει πια τρελάνει εδώ πέρα όλο τον κόσμο τα συμβούλια του. Δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα. Περισσότερο μιλάει αυτός και λιγότερο εμείς. Έτσι δεν μου λέτε έξω. Γιατί δεν το λέτε ότι μιλάει περισσότερο. Εγώ αν δεν πάρω το λόγο, συμβούλιο δεν θα γίνει δήμαρχος, το λέω. Γιατί το δικαιούμαι 30 δευτερόλεπτα να σε βοηθήσω.